το Λευτέρι τον Κυριάκο, για να δούμε και τις εξαγγελίες του νέου Υπουργού Δικαιοσύνης, που είναι πάρα πολύ σοβαρές και σημαντικές, να δούμε τι λένε οι ίδιοι αστυνομικοί, αλλά να δούμε και όλα αυτά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, που έχουν προκαλέσει έτσι ένα προβληματισμό ανάμεσα στους πολίτες και με αύξηση βέβαια του αισθήματος ανασφάλειας. Αγαπητέ μου Λευτέρη Κυριάκου, καλή σου μέρα. Καλή σας μέρα κύριε Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Θέλω να ξεκινήσω από τα τελευταίων ημερών, τα γεγονότα. Εγώ δεν θυμάμαι ειλικρινά τόσα πολλά γεγονότα στο αστυνομικό δελτίο μαζεμένα εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή κυνηγητό από εκεί, αστυνομική από εδώ, πυροβολισμοί, απόπειρες. Δεν θυμάμαι να έχει υπάρχει κάτι παρόμοιο σε τόση μεγάλη κλίμακα μέσα σε μία μέρα. Σίγουρα υπήρξαν και στο παρελθόν περιπτώσεις όπου υπήρχε έξαρση της εγκληματικότητας. Είναι κάτι το οποίο εκπείρασε ότι το έχουμε ξαναντιμετωπίσει και το αντιμετωπίζουμε, αλλά και θα συνεχίσουμε να το αντιμετωπίζουμε, διότι πλέον το εύκολο κέρδος, το οργανωμένο έγκλημα έχει έτσι μεγαλώσει. Τα ναρκωτικά έχουν μπει για τα καλά. Βλέπουμε πόσες μεγάλες ποσότητες η αστυνομία καθημερινά εντοπίζει και γίνονται κατασχέσεις. Είναι γεγονός ότι στις τελευταίες μέρες όμως υπάρχει μια έξαρση. Είναι κάτι το οποίο έχουμε αναφέρει και σε ανακοίνωσή μας πριν δύο μέρες, ότι το πιο ανησυχητικό για μας είναι ότι και φυσικά και τα υπόλοιπα είναι πολύ σοβαρά, αλλά πλέον έχουν αποθρασιωθεί. Τους βλέπουμε ότι το οργανωμένο έγκλημα να διενεργεί εγκληματικές πράξεις εναντίον εκπροσώπων της νομικής υπηρεσίας, εναντίον αξιωματικών της αστυνομίας, εναντίον μελών μας, σε μια προσπάθεια τους είτε να εκφοβήσουν είτε να δρουν ανενόχλητοι. Σωστό. Τώρα, χθες είχαμε τις πρώτες επίσημες δηλώσεις του νέου Υπουργού Δικαιοσύνης. Έκανε κάποιες σοβαρές τοποθετήσεις, έβαλε κόκκινες γραμμές για κάποια ζητήματα και είπε για κάτι άλλο, απευθυνόμενος προς την αστυνομία, ένα μήνυμα που έστειλε, αγαπητέ μου Λευτέρη Κυριάκου, ότι αυτά που γίνονταν μέχρι σήμερα δεν θα γίνονται πλέον ανεκτά. Που στο δικό μου το μυαλό λέει το εξής, ότι κάποια πράγματα γινόντουσαν λάθος. Καταρχήν να ευχηθούμε στον νέο Υπουργό καλή δύναμη, καλές δουλειές και να έχει επιτυχία στο έργο του, ομολογουμένως ένα δύσκολο υπουργείο. Και εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση, τόσο σαν σύνδεσμος και σαν συντεχνία της ΠΑΣΥΔΗ, να συνεργαστούμε για το καλό του τόπου και για το καλό της αστυνομίας. Χαιρετίζουμε τις δηλώσεις του Υπουργού που ανάφερε για την ενίσχυση της πρώτης γραμμής, ένα πάγιον αίτημα του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου, ότι πράγματι θα πρέπει να ενισχυθούν και άμεσα κάποια τμήματα της αστυνομίας, όπως είναι η ΚΑΝ, όπως είναι τα ΤΑΕ, τα ΟΠΕ και γενικότερα αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή, δηλαδή που βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με τους παραβάτες και με τους εγκληματίες. Έχουμε ακούσει και έχουν γραφτεί βασικά, ότι έχουμε διαβάσει αν ευσταθούν και κάποια άλλα πράγματα τα οποία θέλουμε να μιλήσουμε με τον Υπουργό και να συζητήσουμε, διότι κάποια, όπως έχουν γραφτεί στον τύπο, δεν μας βρίσκουν σύμφωνος, διότι έχει αναφερθεί και για κάποια συγκεκριμένα πράγματα, όπως για την αστυνόμευση των γηπέδων, ότι θα ζητείται ονομαστικός κατάλογος. Πολύ καλά και είναι δικαίωμα του να το πράξει ο Υπουργός, αλλά και για να επιρρύπτονται ευθύνες αν μπουν σε σκεκίδες βεγγαλικά κλπ. Στους αστυνομικούς που διενεργούνται σε έρευνες. Αυτό το πράγμα πιστεύω θα το χαρακτηρίζει ατυχές, γιατί δεν είναι μόνο οι αστυνομικοί στο γήπεδο και θα έχουμε δει και χθες το τι γίνεται στα γήπεδα και δυστυχώς φαίνεται ότι έχουν εγκαταλείψει και παραμεριστεί όλοι οι παίχτες υπόλοιποι που βάσει της νομοθεσίας πρέπει να συμβάλλουν στην αστυνόμευση των αγώνων και έχει αφαιθεί η αστυνομία και σαν σάκος του μπόξ τους βάζουν από παντού. Η νομοθεσία ήταν ξεκάθαρη και έλεγε και τις αρμοδιότητες του κάθε ενός. Δηλαδή υπήρχε η αρμόδια διοργανώτρια αρχή, υπήρχε, αν το πάρουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, η αστυνόμευση ενός αγώνα είναι μια ομάδα, η οποία ο καθένας έχει και ρόλο του. Αλλά ο προπονητής ήρθε τώρα, να πούμε το κράτος, και λέει ότι επειδή οι υπόλοιποι παίχτες δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, η αστυνομία θα τα κάνει όλα. Δηλαδή θα κάνει ταυτοποίηση, θα κάνει έρευνες, θα κάνει αστυνόμευση, θα τα κάνουμε τα πάντα. Αγαπητέ Λευτέρη, ποιος έχει την ευθύνη ελέγχου το ποιος μπαίνει και τι μπαίνει μέσα στο γήπεδο? Κοιτάξτε, με βάση την νομοθεσία αυτών έπρεπε να το κάνουν οι επιτηρητές. Και τις έρευνες, αλλά και την ταυτοποίηση το ποιος μπαίνει
και τι έχει στην κατοχή του. Όμως επειδή παρατηρήθηκε ότι αδυνατούσαν οι επιτηρητές να κάνουν τη δουλειά τους καλά, ανατέθηκε και αυτό στην αστυνομία. Ενώ μετά, όταν είδαμε ότι δεν γίνεται ούτε ταυτοποίηση το ποιος κάρτα φιλάθλου και εισιτήριο αν το κάνουν καλά, ανατέθηκε και αυτό στην αστυνομία. Βλέπουμε ότι μπαίνουν εκατοντάδες αντικείμενα, τα οποία κατά την άποψή μου είναι αδύνατο να μπαίνουν από τις εισόδους. Ίσως να συνεργάζονται με κάποιους άλλους παράγοντες, οι οποίοι βάζουν μέσα στο γήπεδο τι βάζουν, και τελικά φταίει και πάλι η αστυνομία. Αυτό δεν είναι σωστό, ούτε προς την ορθή κατεύθυνση να τα ρίχνουμε όλα στην αστυνομία. Εάν ο σκοπός είναι να την πληρώνουν οι αστυνομικοί που πάνε καθήκον στο γήπεδο, νομίζω αυτό είναι λαθασμένο και θα πρέπει όλοι μαζί να κάτσουν και να δουν τι γίνεται με τα γήπεδα, διότι δεν γίνεται να βλέπουμε να μπαίνουν φιλάθλοι, το έχουμε δει πρόσφατα, εντός αγωνιστικού χώρου και να κυνηγούν τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές τους ή τους παράγοντες της ομάδας τους και η αρμόδια διοργανώτρια αρχή να τους τιμωρεί με πρόστιμο. Ή να ρίχνουν κροτίδες και βεγγαλικά κατά συρροή εντός του γηπέδου και να μην μπαίνουν από τρεψικές ποινές. Εάν η Ομοσπονδία αποφασίσει ότι θα πρέπει να παρατάξουν αυτό το πράγμα, θα πρέπει και αυτοί πρωταρχικά να τιμωρούν τις ομάδες που είτε ανέχονται είτε και βοηθούν ακόμα κάποιους φίλαθλους να κάνουν αυτά που κάνουν. Ναι. Η αστυνομία, ο σκοπός της στα γήπεδα είναι η καταστολή όταν γίνονται ταραχές. Και σίγουρα και η πρόληψη λαμβάνουμε μέρος, αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Έχουμε αφαιθεί ναι. μόνοι μας να κάνουμε όλα και στα γήπεδα, όπως και στο οργανωμένο έγκλημα, να το πάρουμε και παραπέρα, ενώ θα έπρεπε να είχαμε όλα τα όπλα όπως υπάρχει και στο εξωτερικό, με κάποιες άλλες αποφάσεις που έχουν γίνει, έχουν αφαιρεθεί όπλα από εμάς και αυτά είμαστε έτοιμοι να τα παραθέσουμε στον νέο Υπουργό. Έχουμε συζητήσει συνάντηση και να συζητήσουμε μαζί του όλα τα θέματα. Είμαστε όλοι ταγμένοι για τον ίδιο σκοπό. Δεν λέμε ούτε είμαστε σε αντιπαράθεση με οποιοδήποτε, ούτε με την ηγεσία μας, ούτε και με τους πολιτικούς προϊστάμενους. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία μέχρι τώρα. Όμως βλέπουμε ότι η κατάσταση αρχίζει να ξεφεύγει και θα πρέπει όλοι μαζί να κάτσουμε να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις. Και ο σκοπός ναι. για όλους είναι ο ίδιος. Είμαστε όλοι ταγμένοι στο να υπηρετήσουμε τον τόπο και να βοηθήσουμε τον κοινό και να παρέχουμε ασφάλεια. Όμως θα πρέπει να αγαπητέ μου, Λευτέρη, να ρωτήσω κάτι. Ο Υπουργός μίλησε προκειμένου, λέει, να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων, των πολιτών, που έχει δίκιο σε αυτό. Δεν υπάρχει αίσθημα ασφάλειας. Κάποιοι φοβούνται να κυκλοφορήσουν έξω. Μην έχουν παράπλευρες απώλειες μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει. Μίλησε για μηχανοκίνητες περιπολίες, για ένοπλους αστυνομικούς, για κλούβες. Γιατί, το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Γιατί δεν γινόταν μέχρι τώρα αυτό το πράγμα? Δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη όλα αυτά τα χρόνια? Σίγουρα πάντα υπήρχε. Θα πούμε ότι γίνονταν και περιπολίες και γίνονται. Αλλά εάν θέλουμε εντονότερη την παρουσία της αστυνομίας στους δρόμους και να τους βλέπει ο κόσμος, θα πρέπει να ενισχυθούν τα τμήματα πρώτης γραμμής, όπως είναι ουλαμή πρόληψης, όπως είναι άμεση επέμβαση. Αλλά και αυτό χρειάζονται και προσωπικό. Δηλαδή, αν βλέπουμε ότι κάποιοι σταθμοί που λειτουργούν ή κάποια τμήματα έχουν έλλειψη προσωπικού, από πού θα πρέπει να αποφασιστεί, είτε αν θα πρέπει να γίνουν άμεσα κάποια άτομα που βρίσκονται σε γραφείο να μειωθούν για να μπορέσουν να βγουν στους δρόμους, ή με αυτούς που προσλαμβάνονται να βρεθεί κάποιος τρόπος ώστε να επιταχύνεται η εκπαίδευση για να μπορούν να βοηθήσουν και να υπηρετούν στα τμήματα που πρέπει να τοποθετηθούν. Επίσης να πούμε ότι είχαμε ζητήσει παλαιότερα, όταν έγινε η συμφωνία μεταξύ Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου Βασιδή με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την εξομοίωση του ωραρίου των αστυνομικών με την υπόλοιπη δημοσία υπηρεσία, ότι αυτό θα έπρεπε να ενισχυθούν και οργανικές θέσεις της αστυνομίας σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς και μελέτες που έγιναν κατά 300 νέες θέσεις. Δυστυχώς είχα το δει μόνο οι 50 θέσεις και πρέπει να σταδιακά να αυξηθούν και οι υπόλοιπες. Θα πρέπει με τα συνεχώς νέα καθήκοντα. Η αστυνομία έχει αναλάβει τα πάντα. Εκεί που βλέπουμε ότι οι άλλες υπηρεσίες αδυνατούν, το φορτώνουμε της αστυνομίας. Όπως έχει γίνει και με τους ουλαμούς λαθροθυρίας, ενώ υπήρχε ειδική υπηρεσία για να κάνει αυτά τα καθήκοντα, είδαμε ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα και πράγματι θα το πούμε ότι η αστυνομία κάνει καλύτερη δουλειά. Εντάξει, τώρα κάναμε και τον ουλαμό. Όπως έγινε και η αστυνομία των ζώων, ενώ όμως προνοούσε τους δήμους και τις υγειονομικές υπηρεσίες, τις ιατρικές υπηρεσίες κλπ.
Είδαμε ότι υπήρχε πρόβλημα, δημιουργήσαμε και αστυνομία των ζώων. Μάλιστα. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία συνεχώς δημιουργούνται νέα τμήματα και ανάγκες, με αποτέλεσμα κάποια τμήματα να έχουν μειωμένο προσωπικό και να μην μπορούν έτσι όπως θα έπρεπε να λειτουργήσουν. Έχουμε αρκετά θέματα τα οποία είμαστε στη διάθεση του Υπουργού. Όταν θα συναντηθούμε, να τα θέσουμε και να συζητήσουμε. Επαναλαμβάνω και ότι πρέπει να σας ακούσει στη μεγαλύτερη συντεχνία το αστυνομικό σώμα αστυνομικών, άρα πρέπει να σας ακούσει, γιατί έχετε την εμπειρία και είστε κάθε μέρα στον δρόμο. Εκεί έχετε την εμπειρία του δρόμου, όχι απλά είμαστε θεωρητικά. Πρώτη γραμμή. Είμαστε στην πρώτη γραμμή, κύριε Δημητρόπουλε. Έτσι. Γνωρίζουμε τα προβλήματα, είμαστε στη διάθεση και έχουμε όλη την καλή διάθεση να συζητήσουμε και αναμένουμε. Έχουμε στείλει επιστολή στον Υπουργό και αναμένουμε να μας καλέσει για να συζητήσουμε και να συναντηθούμε. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λευτέρη Κυριακού. Καλή δουλειά να έχεις. Ξέρω πόσο ευχαριστώ. Δύσκολη είναι η αποστολή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε τι γίνεται εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα.